Στην ανώτατη κατηγορία, στον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας, το βαθύ κόκκινο πέρασε το Ρέθυμνο μαζί με άλλες 4 περιοχές της Ελλάδας. Τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού των τελευταίων ημερών δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, με τους επιδημιολόγους να κάνουν τη σχετική εισήγηση, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου. Και μάλιστα την ώρα που ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με κορονοϊό στο νοσοκομείο Ρεθύμνου αυξάνεται ανησυχητικά. Βεβαίως και με ανησυχεί και μας ανησυχεί και θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους και η αυξητική τάση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες σε αριθμό περιπτώσεων ανθρώπων που νοσούν, αλλά και κυρίως ανθρώπων που χρειάζεται να η εισαγωγή τους στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Διότι βλέπουμε ότι ανεβαίνει και αυτός ο αριθμός ανησυχητικά. Παρατηρώ και εδώ, όπως και τι να σας πω και παντού, ότι τα μέτρα πλέον έχουν ατονίσει στη συνείδηση των συμπολιτών μας. Δηλαδή, μάσκες δεν τις φοράνε και όταν τις φοράνε δεν τις φοράνε σωστά οι άνθρωποι. Σε συνδυασμό και με την... με τον όχι πολύ υψηλό, με το όχι πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού που υπάρχει εδώ στο Ρέθυμνο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο της αύξησης των κρουσμάτων. Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή επισημαίνει πως ο εμβολιασμός αλλά και η πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας αποτελούν μονόδρομο. Το ποσοστό μας είναι περίπου στο 59-60%. Δεν αρκεί αυτό όμως. Θα πρέπει και οι συμπολίτες μας οι οποίοι φοβούνται ή το σκέφτονται ακόμα ή θέλουν να του πάνε παραπίσω τον εμβολιασμό τους, θα πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν και για τον κορονοϊό αλλά και να κάνουν και το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Τα μέτρα σημαίνουν ότι θα πρέπει να τηρούνται και θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ συστηματικός έλεγχος. Αυτό όμως εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνεται εάν ο καθένας μας δεν έχει και την ατομική ευθύνη να τηρεί τα μέτρα, είτε είναι εμβολιασμένος είτε είναι ανεμβολίαστος. Εδώ στο Ρέθυμνο προσπαθούμε με την αστυνομία να γίνεται ένας έλεγχος όσο το δυνατόν πιο συστηματικός. Αυτό όμως φαίνεται ότι πραγματικά δεν φτάνει. Δεν φτάνουν μόνο τα αστυνομικά μέτρα. Σύμφωνα με την κυρία Λιονή, παρά την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός πως το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα ραντεβού για εμβολιασμό. Ευτυχώς συμβαίνει και για το τρίτο εμβόλιο από πάρα πολλούς συμπολίτες εδώ που έχουν εμβολιαστεί και πηγαίνουν για την τρίτη δόση τώρα, αλλά έχουν αυξηθεί και τα ραντεβού ανθρώπων που πηγαίνουν να εμβολιαστούν για πρώτη φορά. Διότι, κοιτάξτε, ασφαλώς από τη μια υπάρχει ένας φόβος και πήραν την απόφαση ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν για να γλιτώσουμε όλοι. Και από την άλλη, βέβαια, διότι με τα περιοριστικά μέτρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία, με το να μην μπορούν κάποιοι να είναι στην καθημερινότητά τους ελεύθεροι όπως και πριν, έρχονται και κάνουν το εμβόλιο. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι με βάση τα ισχύοντα μέτρα στις κόκκινες περιοχές δεν εφαρμόζονται πλέον περιοριστικά μέτρα όπως η απαγόρευση της μουσικής και η απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ.